ήταν όλοι τους εκεί για τα γυρίσματα των βίντεο κλιπ των τραγουδιών τους που θα παρουσιαστούν στις 4 Φεβρουαρίου. Το παρασκήνιο ζουμερό. Μάθαμε λοιπόν πως ο Κώστας Μιλιωτάκης, πρώην σύντροφος της Αγγελικής Ηλιάδη, δεν γράφει για την αντιπαλό της στο Μαΐς Απέργη. Είχαμε τον κύριο Μιλιωτάκη στην εκπομπή μας και ευχήθηκε να πάει εγώ πάρα να πολύ σας καλά. Πω ότι θέλω να με ρωτήσετε για την Eurovision και τίποτε άλλο. Έχει να κάνει με την Eurovision αυτό που θα σας πω. Έστειλε τις ευχές του και είπε αν και δεν κατάφερε να είναι με την κυρία Πέργη, ωστόσο ακόμα και αν θα ήταν, δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση ανταγωνιστή. Αυτό που σας φαίνεται, φαντάζομαι είναι πολύ γλυκό. Η Αγγελική Ηλιάδη θα τραγουδήσει ένα αργό τσιφτετέλι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Ηλία Φιλίππου. Δεν ξέρω αν το λαϊκό τραγούδι θα κερδίσει το κοινό, αλλά το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό, είναι οι ρίζες μας. Η Θωμαΐς Απέργη, αν και θα ερμηνεύει σε τζαζ ρυθμούς όπως τις έγραψαν τελικά ο Γιώργος Γκιακάς και ο Άγης Νικολακόπουλος, δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περσινή εμφάνιση της Ιταλίδας. Το κομμάτι το δικό μου δεν έχει πολλές αναφορές στην δική της παρουσία, χωρίς να σημαίνει ότι υστερεί σε κάτι. Είναι κάτι που μου άρεσε, αλλά είναι αυτό που θα παρουσιάσω εγώ, είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πάνω μου. Ο ρεμπέτης της παρέας Αγάθωνας είχε κέφια στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη και μας ενημέρωσε για τις δύο μεγάλες του αδυναμίες. Δεν θα έπρεπε να τραγουδάει ρεμπέτη για Μαριό. Τίποτα δεν θα έπρεπε να τραγουδάει, αλλά τέλος πάντων. Μήπως επειδή ήταν κατά της συμμετοχής σου. Όχι βέβαια. Αυτό το λέω χρόνια. Αυτό. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν. Ο Νταλάος το τραγουδάει καλά. Ο ακατανόμαστος. Ναι. Διότι εγώ είμαι με την πλευρά του Τζιμάκου. Μάλιστα. Έχουμε ο καθένα. Έχουμε διαλέξει. Έχουμε διαλέξει τέτοια. Ξέρεις, ο καθένα την πλευρά του, ας πούμε. Ο Νταλάρης τραγουδάει γενικά καλά. Ναι. Ρεπέτικα δεν θα έπρεπε να τραγουδάει, αλλά έχει τραγουδήσει τόσα πράγματα που. Και Λάτιν έχει τραγουδήσει. Γελάνε οι Ισπανοί, βέβαια. Ο Ηλίας Κόζας που έγραψε το τραγούδι τους ξεκαθαρίζει πως πέρα από τις φούστες που θα φορούν στη σκηνή δεν θα θυμίζουν την παλαιότερη συμμετοχή των Μολδαβών. Θα είναι κοντά στη φούστα που φοράμε, έτσι, την οποία δεν τη φοράμε ότι και καλά ελληνική, καμία σχέση. Είναι ένα εντελώς δυτικό στοιχείο το οποίο απλά βάλαμε στη μουσική μας επειδή και η μουσική μας έχει δυτικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα με τους Μολδαβούς δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει, άλλη μουσική παίζουν αυτοί, άλλη μουσική παίζουμε εμείς. Η Τζορτζίνα και ο Άλεξ Λεόν συμπληρώνουν το καρέ έτσι για να φαινόμαστε περισσότεροι. Το κλιπ από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι πολύ αυθόρμητο. Θα είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πολύ στημένο στην όλη κατάσταση. Ναι. Έχετε αγωνία για το αν θα τα καταφέρετε να είστε εσείς που θα εκπροσωπήσετε την Ελλάδα. Πόσο να είναι. Ναι. Όλες οι απορίες θα λυθούν στις 18 Φεβρουαρίου την ημέρα του ελληνικού τελικού.